Εμείς εδώ στην Ευρώπη ξέρουμε κυρίως για τις φρικαλιότητες των Γερμανών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έγιναν όμως πολύ άγρια και πολύ άσχημα πράγματα και στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Ασία, με πρωταγωνιστές τους Ιαπωνέζους. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1937, το 66ο τάγμα του Ιαπωνικού στρατού που είχε την έδρα του μέσα στην πόλη Ναντσίνγκ, παλιά πρωτεύουσα της Κίνας που είχε καταληφθεί από τον αυτοκρατορικό στρατό της Ιαπωνίας, λαμβάνει το ακόλουθο τηλεγράφημα από το στρατηγείο στο Τόκιο. Όλοι οι εχμάλωτοι πολέμου πρέπει να εκτελεστούν. Μέθοδος εκτέλεσης. Χωρίσατε τους εχμαλώτους σε ομάδες των 12. Εκτελέστε τους με πυροβολισμούς χωριστά την κάθε ομάδα. Το επίσημο αυτό τηλεγράφημα που διασώθηκε μαζί με λίγες φωτογραφίες και πολλές εκ των υστέρων μαρτυρίες ήταν το βασικό αποδεικτικό στοιχείο το 1948 για την καταδίκη και την εκτέλεση 6 Ιαπώνων στρατηγών που κρίθηκαν ένοχοι για τη λεγόμενη σφαγή ή βιασμό της Ναντσίνγκ. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες σφαγές αμάχων της παγκόσμιας ιστορίας, η οποία μάλιστα έγινε ψυχρά και συντεταγμένα, δίχως φανερό λόγο. Οι Ιάπωνες είχαν επιτεθεί στην Κίνα το 1937 και τα άριστα εξοπλισμένα στρατεύματά τους έφτασαν γρήγορα ως την παλιά πρωτεύουσα Ναντσίνγκ. Οι Ιαπωνέζοι, στρατοκράτες και αλαζονικοί κατά παράδοση, θεωρούσαν ανέκαθεν τους Κινέζους υποδεέστερο λαό. Το 1937 οι Ιάπωνες αποβιβάστηκαν στην απέναντι Κινέζικη ακτή και άρχισαν να προωθούνται προς το εσωτερικό της αχανούς χώρας με στόχο να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς της πόρους, την παραγωγή τροφίμων και το άφθονο ανθρώπινο δυναμικό που χρησιμοποιούσαν ως σκλάβους. Ο Κινέζος αρχιστράτηγος, ο Τσανγκ Άι-σεκ, ο μετέπειτα μεγάλος αντίπαλος του Μάο Τσετούνγκ, ανίκανος να αντιμετωπίσει τους Ιαπωνέζους που ήταν πολύ καλά οπλισμένοι μέσα στην αχανή Κίνα, το μόνο που έκανε ήταν να υποχωρεί ελπίζοντας ότι θα παρασύρει τους εισβολείς μακριά από τη θάλασσα και θα τους κόψει τον ανεφοδιασμό. Γι' αυτό άφησε 100.000 στρατιώτες του στην πρωτεύουσα και έφυγε προς το εσωτερικό της χώρας. Η πρωτεύουσα έπεσε γρήγορα, δεν πολέμησαν αυτοί, δεν είχαν και ηθικό, δεν είχαν και πυρομαχικά. Οι Ιαπωνέζοι, προχωρώντας, είχαν ήδη προβεί σε φρικαλαιότητες, αλλά αυτό που έγινε στην Ναντσίνγκ, μόλις μπήκαν στην πρωτεύουσα, ήταν απερίγραπτο. Οι 100.000 Κινέζοι στρατιώτες, διαθέτοντας ελάχιστα πυρομαχικά και πολύ χαμηλό ηθικό, ύστερα από μικρή μάχη παραδόθηκαν και οι Ιαπωνέζοι μπήκαν στη μεγάλη πόλη με το 500.000 κατοίκους. Επί 2 ολόκληρους μήνες στην πόλη διαπράχθηκαν ανίποτα μαζικά εγκλήματα. Εκτελέσεις, φαγές, απαγχωνισμοί, βιασμοί, πυρπολήσεις, ακροτηριασμοί. Οι 100.000 εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν μεθοδικά μέχρι τον τελευταίο. Στη συνέχεια ήρθε η σειρά του άμαχου πληθυσμού. Το 70% των ανδρών, το 50% των γυναικών και το 20% των παιδιών σφαγιάστηκαν. Σχεδόν το σύνολο του γυναικείου πληθυσμού και μεγάλο μέρος των παιδιών βιάστηκαν κατά σύστημα. Χιλιάδες ήταν οι κρεμασμένοι, οι ακροτηριασμένοι και οι τυφλωμένοι στους δρόμους. Χιλιάδες κάηκαν ζωντανοί. Ιαπωνέζοι ανταποκριτές περιέγραφαν τρομερές σκηνές, όπου αξιωματικοί του Ιαπωνικού στρατού έβαζαν στοιχήματα ποιος θα αποκεφαλίσει με το σπαθί του σε λιγότερο χρόνο 100 ανθρώπους. Ή περιέγραφαν ουρές στρατιωτών που περίμεναν με τη σειρά να βιάσουν το ίδιο παιδί. Επρόκειτο για ένα από τα μεγαλύτερα μαζικά εγκλήματα που έγιναν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενδεχομένως και στην παγκόσμια ιστορία δηλαδή. Οι πηγές μιλούν για 300.000 νεκρούς. Οι Ιαπωνέζοι κατεβάζουν τον αριθμό και μιλούν για 200.000 νεκρούς. Καλά, τους 100.000 εχμαλώτους στρατιώτες τους εκτέλεσαν, διότι ήταν στρατιώτες. Τους υπόλοιπους, τα παιδιά, τις γυναίκες, τον άμαχο πληθυσμό, γιατί? Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει αυτή την φρικαλαιότητα. Οι Ιαπωνέζοι, όταν δικάστηκαν αργότερα, επικαλέστηκαν στο δικαστήριο κάτι απλό. Είπαν τους σκοτώσαμε γιατί δεν είχαμε να τους ταΐσουμε.
Το έγκλημα όμως κατά του άμαχου πληθυσμού πώς μπορούσε να εξηγηθεί? Τι είδους ένστικτα ή προπαγάνδα καθοδήγησε αλήθεια ένα ολόκληρο στράτευμα να προβεί σε τόσο ανίποτες πράξεις? Είναι το καθεστώς που κάνει τον άνθρωπο θηρίο ή ο κάθε λαός καταλήγει να διαθέτει το καθεστώς που ταιριάζει στα πιο σκοτεινά του ένστικτα? Ποτέ δεν θα μάθουμε, και όσο η ιστορία θα πορεύεται μέσα από εγκλήματα, τόσο τα ερωτήματα αυτά θα επανέρχονται. Έχουμε την εντύπωση ότι η ανθρωπότητα τα έχει αφήσει αυτά πίσω, αυτές τις φρικαλαιότητες. Λάθος. Πώς το γράφω.